διατηρούμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε καθαρό, έχει σχέση με όλους μας. Οπότε πρέπει σε επανειλημμένα χρονικά διαστήματα να δίνουμε στοιχεία και να υπενθυμίζουμε στους πολίτες αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Και για αυτό το οποίο πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας. Εγώ θα πρότεινα, μετά από αυτά που θα πούμε και τώρα, οι πολίτες όλοι να καταγράψουν ένα αριθμό που μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία που θα δώσουμε ένα τηλέφωνο και θα πρέπει σε αυτά που θα πούμε να αντιδρούν και οι ίδιοι. Δηλαδή, αν βλέπουν μία παρανομία από ανθρώπους που μολύνουν το περιβάλλον, πρέπει να τους κάνουν και οι ίδιοι την παρατήρηση. Γιατί δεν μπορεί παντού να υπάρχει ο Δήμος Τρίπολης. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα σύμμικτα. Είναι ό,τι τρώμε, ό,τι μαζεύουμε στις σακούλες, τα παίρνουμε, πρέπει να τα κλείνουμε από πάνω και να τα πηγαίνουμε, τα βάζουμε στους κάδους. Εμείς από ό,τι έχετε δει, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και με προβλήματα που έχουμε, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι με τον COVID προσαρμόζονται όχι μόνο οι πολίτες και τα σχολεία, αλλά και ο Δήμος. Όταν υπάρχει κρούσμα, αποσύρονται πληρώματα. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια υστέρηση. Ενώ όλα ήταν τέλεια, έχουμε μια υστέρηση, χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή, εκεί που τα μαζεύαμε κάθε μέρα, μπορεί κάπου να υστερήσουμε να τα μαζέψουμε μια μέρα αργότερα. Ο πολίτης λοιπόν, όταν θα πάρει τη σακούλα, πρέπει να τα ρίχνει μέσα στο κάδο τα σύμμικτα. Παρατηρείτε το εξής, ότι τα αφήνουν απάνω, δεν ανοίγουν τα καπάκια, όπου είναι κλειστά τα καπάκια, ή τα αφήνουν κάτω. Και αν κάνεις μια βόλτα στην πόλη, βλέπεις 4 κάδους γεμάτους, μια μέρα που έγινε η αποκομιδή και πιο πέρα είναι όλοι άδειοι. Δεν αντιλαμβάνουμε γιατί η συνήθειά μας δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε και να πάρει τη σακούλα του και να την πάει στο πιο κάτω-κάτω, ώστε να μην μείνει και μολύνει το περιβάλλον με τα ζουμιά κάτω, έτσι να μυρίζει ο κάδος κτλ. Τι γίνεται με τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα γυαλιά, τα χαρτιά, όλα αυτά? Ναι, τα ανακυκλώσιμα υλικά παρατηρείται άλλο φαινόμενο. Ενώ πρέπει να τα συμπιέζουμε, ένα κουτί ας πούμε, έτσι, κάδους έχουμε ανακοινώσει ότι χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και λευκοσίδωρο τα ρίχνουμε μέσα στους κάδους με τους μπλε κάδους που λέμε. Πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ότι είμαστε συνυπεύθυνοι διότι πληρώνουν. Δηλαδή, εάν μέσα στα ανακυκλώσιμα, ξεκινήσουμε από εκεί, ρίξουμε και άλλα υλικά σύμμικτα, γιατί παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, τότε επιστρέφει όλο το απορριμματοφόρο, όλο το φορτίο αυτό επιστρέφει πάλι στο Δήμο Τρίπολης, ζυγίζεται και πληρώνουμε για να τα πηγαίνουμε στο Μεγαβούνι. Έτσι. Ή αργότερα στην άλλη μορφή επεξεργασίας που θα υπάρξει. Δηλαδή ο Δήμος, ο πολίτης, πληρώνει εάν μέσα στον κάδο ανακατεύουμε τα υλικά. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εκεί μέσα δεν πετάμε νοσοκομιακά απόβλητα, παραδείγματος χάρη. Έχουμε εντοπίσει εκεί. Παρά την επαφή που έχουμε κάνει με τον πρόεδρο του νοσοκομείου. Παρά τα χαρτιά που γνωρίζω και την προσπάθεια που έχει κάνει ο πρόεδρος. Παρά την προσπάθεια που έχει κάνει ο διευθυντής και η υπηρεσιακή παράγοντα του νοσοκομείου. Δεν έχουν κουλτούρα ανακύκλωσης κάποιοι. Μου λένε ότι είναι καθαρίστες, δεν μπορώ να το ξέρω, αυτό είναι δικό του θέμα. Και βρίσκουμε μέσα νοσοκομιακά απόβλητα τα οποία είναι επικίνδυνα και για την υγεία αυτών που θα τα μαζέψουν. Κάποιος μπορεί να τρυπηθεί με μια σύρυγα. Υπάρχουν οι καμπάνες. Οι καμπάνες πρέπει να ξέρουν που βάζουν τα μπουκάλια μέσα. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι του Δήμου Τρίπολης, αλλά τις βάζει η εταιρεία ανακύκλωσης. Η εταιρεία έχει εργολάβο, ο οποίος ανοίγει στην Κόρινθο και έχει υπερεργολαβία εδώ στην Τρίπολη. Εμείς παρακολουθούμε. Αλλά δεν είναι κακό οι πολίτες να παίρνουν κάθε τόσο τηλέφωνο και να λένε ότι ξέρετε, οι κάδοι έχουν σε κάποιες περιοχές έχουν αδειαστεί πριν 15-20 μέρες. Διότι οι εργολάβοι, για να έχουν λιγότερο κόστος, έχουν μια στατιστική και λένε εδώ που πρέπει να περνάμε κάθε μέρα, να περνάμε κάθε μέρα και εκεί που γεμίζει λίγο αργότερα, ενώ η υποχρέωσή του είναι να, στο ίδιο πρόγραμμα να περνάει και να μαζεύει όλες τις καμπάνες, ας πούμε, να αδειάζει όλες τις καμπάνες. Όχι όποια είναι λίγο ή πολύ γεμάτη να αδειάζουν τις γεμάτες. Οπότε, καλό είναι να έχουμε μια πληροφόρηση από τους πολίτες, διότι δεν μπορεί να γίνει, οι πολίτες είναι το δεξί μας χέρι, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αλλά να έχουμε μια πληροφόρηση ώστε να μπορούμε να επεμβαίνουμε και εκεί. Δεν έχει καμία δουλειά ο Δήμος Τρίπολης να πετάει πλακάκια, να πετάει τουαλέτες, να πετάει καπάκια κτλ. Αλλά εμείς το κάνουμε διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να βρωμήσει, να μπούμε σε αντιπαράθεση με τους πολίτες ώστε να αφήσουμε να βρωμήσει η πόλη. Ενώ κανονικά πρέπει ο ένας τον άλλο να κάνει την παρατήρηση όταν δει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί το κάνεις.
Όταν ένας πολίτης θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά, καλό είναι να πάρει το τηλέφωνο, το δίνω τώρα το τηλέφωνο, 2713-600-482, να ενημερώνει την υπηρεσία, γιατί η υπηρεσία δεν μπορεί να βγαίνει ανά πάσα στιγμή όταν παίρνει ένα τηλέφωνο, βγαίνει ανά περιοχές, ώστε να μπορεί η υπηρεσία να του πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι την Τετάρτη θα περάσουμε από αυτή την περιοχή, να τα βγάλει την Τετάρτη έξω. Αν είναι να τα βγάλει και το βρέξει, παραδείγματος χάρη, στο στρώμα, αυτό θα ζυγιστεί μετά και θα ζυγιστεί με νερό και θα τα πληρώσει πάλι, το κόστος θα ξαναγυρίσει στον πολίτη. Καθαρίζουμε χαδά, χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, έτσι. Τι συμβαίνει εκεί, ενώ θα ήταν πολύ εύκολο, ας πούμε, στο κάθε χωριό, το έχω πει εγώ αυτό στους Προέδρους και θα κάνουμε κι άλλη σύσκεψη, να ορίσουν ένα χώρο, να είναι ελεύθερος, είναι καλύτερο δηλαδή, αντί να στα πετάνε μέσα σε μία βούβα και να κάνουμε εμείς τους ακροβάτες, να έχει ένα χώρο εκεί και να μπορείς να κάνεις τις επιλογές όπως πρέπει. Αλλά τι γίνεται, προκειμένου κάποιος να πετάξει και ένα λάστιχο που δεν είναι δική μας υποχρέωση αυτοκινήτου, τα πετάει όλα. Και τελικά στέλνουμε κάθε τόσο, ας πούμε, 5, 10, 20 ανθρώπους και όλο το δυναμικό του Δήμου για να κάνουν ακροβασίες με επικινδυνότητα κτλ. Για να καθαρίσουμε τις περιοχές. Και δεν φτάνει αυτό. Ενώ τις καθαρίζουμε, παρατηρείται ότι δεν τους ελέγχει και κανένας. Μετά από λίγο, είτε οδηγίες δίνεις, είτε δεν δίνεις. Τώρα ξαναρχίσανε στα ίδια σημεία, επειδή έχουν μάθει ιστορικά ότι εκεί ήταν ο σκουπιδότητο κοστοδικό, στα ίδια σημεία ξανά πετάνε. Νομίζουν ότι είναι οι απεριόριστες οι δυνατότητες του Δήμου κάθε φορά να κάνει την ίδια δουλειά. Δεν γίνεται. Καθαρίζει το περιβάλλον, πρέπει να το φροντίζουμε όλοι. Ο πρόεδρος, ο πολίτης που ζει στο χωριό, οι παλιοί πρόεδροι πρέπει να προσέχουμε να κρατάμε το περιβάλλον μας καθαρό. Ο εθελοντισμός όχι μόνο στην καθαριότητα, παντού είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι στα χωριά αυτή τη στιγμή, ενώ παλιά δεν συνέβαινε αυτό και βλέπω με ευχαριστεί πολύ, διότι όταν έχεις από την κορφή τη διάθεση να δουλέψεις, βλέπεις και τους άλλους από κάτω ακολουθούν. Βλέπεις, ας πούμε, ολόκληρα χωριά, τους δίνεις χρώμα και βάφουν τα κάγκελα των πλατιών τους, καθαρίζουν το πρασινό τους κτλ. Το ίδιο υπάρχουν και εθελοντικές οργανώσεις, γνωρίζετε πάρα πολύ τι κάνουν τώρα τελευταία. Έτσι, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε τα υλικά, ώστε γιατί δεν χρειάζεται να πληρώνουν για τις δουλειές που κάνουν. Αλλά παραδείγματος χάρη, όταν καθαρίζουν τα άλση δεν ανήκουν στο Δήμο Τρίπολης. Τα άλση ανήκουν, είναι σε νομικά πρόσωπα ή στο δασαρχείο κτλ. Αλλά ζούμε όλοι σε ένα χώρο. Δεν μπορεί να πεις ότι το άλσος του Αγίου Γεωργίου, παραδείγματος χάρη, ότι επειδή δεν ανήκει στην καθαριότητα του Δήμου Τρίπολης, ότι πρέπει να τα αφήσει έτσι. Την ευθύνη θα την έχει, όπως και ο Δήμος δεν του αρέσει εκεί που περπατάνε οι πολίτες να συμβαίνει αυτό. Αυτό πρέπει να γίνεται, να είναι κοινωνία ο κάθε πολίτης που περνάει από εκεί, έτσι, και σε εθελοντική δράση και σε καθημερινή δράση. Παρατηρείτε το φαινόμενο, ενώ περάσαν οι άνθρωποι και καθαρίσανε, βγάλανε 70 σακούλες, ας πούμε, απορρίμματα, την άλλη μέρα πάει το ζευγαράκι, το κάθεται και πετάει το καφέ του κάτω. Γιατί να συμβαίνει αυτό, δεν έχει καλαθάκι πιο πέρα. Εγώ προσωπικά το αφήνω στο αυτοκίνητό μου μέχρι να βρω καλαθάκι. Δεν είπα ότι είμαστε τέλειοι, αλλά αυτοί είμαστε. Πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον μας. Όχι ο Δήμος, οι πολίτες, η Τρίπολη. Αυτοί είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει όλοι να προστατεύουμε το περιβάλλον μας.